Πάμε σε θέματα της οικονομίας τώρα. Πάμε σε θέματα της οικονομίας και στις νέες ρυθμίσεις για τα κόκκινα δάνεια. Μία είδηση που αφορά σε πάρα πολύ κόσμο, μιας και πολύς είναι αυτός ο κόσμος που ανήκει σε αυτήν την κατηγορία. Να καλησπέρισουμε την αρχισυντάκτρια μας, Κυριακή Μπασκάκη. Καλησπέρα, Κυριακή. Και όχι απλά πολύ, Έλενα. Μέχρι τα τελευταία τρία χρόνια, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του κυρίου Ζανιά, του Προέδρου δηλαδή της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, τα τελευταία τρία χρόνια περίπου 1 εκατομμύριο δανειολήπτες έχουν σπεύσει στις τράπεζες για να κάνουν ρυθμίσεις για τα δάνειά τους. Λοιπόν, η είδηση η σημερινή έχει να κάνει με ένα δημοσίευμα από τον Ελεύθερο Τύπο, το οποίο δημοσίευμα λέει, Έλενα, πως τα πιστωτικά ιδρύματα ετοιμάζουν ουσιαστικά τη νέα γενιά ρυθμίσεων, η οποία θα είναι ανάλογη, επιτέλους θα συμπληρώσω εγώ, με το διαθέσιμο εισόδημα του κάθε δανειολήπτη, ακολουθώντας δηλαδή τον προσδιορισμό των ελάχιστων δαπανών διαβίωσης. Οι αρμόδιες λοιπόν τώρα τραπεζικές διευθύνσεις επεξεργάζονται αυτό το χρονικό διάστημα διάφορα μοντέλα για τις αλακάρτ, τις λεγόμενες ρυθμίσεις, προκειμένου η μηνιαία δόση, εδώ είναι και η είδηση, προκειμένου λοιπόν η μηνιαία δόση να διαμορφώνεται σε χαμηλά επίπεδα και να είναι συμβατή με το εισόδημα του κάθε δανειολήπτη, έτσι ώστε να μπορεί και ο δανειολήπτης να είναι συνεπής απέναντι στις υποχρεώσεις του, απέναντι στην τράπεζα. Οι ρυθμίσεις αυτές αναμένονται να ανακοινωθούν, Έλενα, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, μέχρι τα τέλη Μαρτίου. Γιατί νομίζω ότι και πολλές φορές υπάρχει μια αντιαλλαξία των ίδιων των τραπεζών που ζητούν υπέρογκα ποσά κάθε μήνα, υπέρογκα ποσά για τα σημερινά οικονομικά δεδομένα εννοώ, και όχι με βάση τα πραγματικά εισοδήματα μιας οικογένειας, ενός νοικοκυριού, Κυριακή. Ναι, γιατί να μην ξεχνάμε ότι όταν ο δανειολήπτης, ο κάθε δανειολήπτης πήγε να δανειστεί και να πάρει δάνειο, το πήρε κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες με τις τότε, αν θέλεις, δεδομένες χρονικές στιγμές. Τώρα έχουν αλλάξει τα πράγματα, περικοπές, μισθούς. Αντιλαμβάνεσαι ότι και οι τράπεζες θα πρέπει να αλλάξουν λίγο στρατηγική. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.